Τα γρεβενά στο προσκήνιο. Τα γρεβενά σε όλο τον κόσμο. Πιστεύεις ότι είσαι όλο το σπίτι, κάνεις λάθος. Όταν
δίδυμο γραβερών δεν περνάει. Άκου, τι που κάνω να τώρα, σε χάσει. Τι που κάνω σχολό, μια για πάντα, για αίμα και τα λοιπά. Αν θες να διεκδικήσεις τον κοινωνικό φόρο, να το χαίρεσαι. Να το χαίρεσαι. Να το χαίρεσαι. Όταν λες να πληρώσουμε αίμα, να απευθυνθείς αρνούμια τι που κάνω. Στα Γρεβενά, για αίμα, πρώτη φορά άκουγε. Είπα, είναι ντροπή, είναι έσχος, μια συγγνώμη και κλείνει το θέμα. Έχει η Τζουβάνα η Φωτεινή να πει εδώ την αλήθεια. Και μην τα πας, θα την έφερε έτσι, θα την έφερε λάθος. Είπα ο αγώνας, αν είναι σκληρός, αυτή με τον Όντρα άνοιξαν τη συζήτηση και είπα, ναι, θα είναι σκληρός, τόσο σκληρός, που λέω θα γίνει θέμα. Όπου κάτι σκληρές, μέσα στην οικονομική. Κάνε υπομονή μισό λεπτό. Μισό λεπτό την οικονομική. Μισό λεπτό την οικονομική. Σας παρακαλώ. Είναι εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, τα τυπολόγια. Δημοσιογραφική αλφαβήτηση. Τα οποία που δεν υπογράφηκαν εκ μέρους μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να απαντήσω κύριε Πρόεδρε. Το 2011 και το 2014 στείλαμε όλες τις εφημερίδες στην ταμιακή, στην οικονομική υπηρεσία τιμολόγια, απλήρωτα τιμολόγια ή πληρωμένα με μία επιστολή. Ο κύριος Δεσταμάνης πρέπει να προσκομίσει και την διαφορετική επιστολή που λέγαμε στην οικονομική υπηρεσία. Κύριε, να διασταυρωθούν τα στοιχεία των τιμολογίων, καταρχήν να κάνει φωτοτυπή, τα πλωτότητα στην υπηρεσία. Να διασταυρωθούν τα στοιχεία, αν υπάρχει οφειλή ή όχι. Τι έγινε. Άλλοι συνάδελφοι τοπικοί προσέφηναν στα δικαστήρια δικαιώθηκαν και 14 αλλοπαιγγελμούς του Δήμου Γρεβενών, 4.000 και 5.000 ευρώ. Η δημοσιογραφική άνθρωπο δεν προσέφηναν στα δικαστήρια. Παρόλο που κινδυνεύει να χάσει αυτά τα ποσά. Ως εκ τούτου, επειδή υπάρχει διαβιβαστική επιστολή επί συνάδελφα σε αυτά τα φουγολόγια, τα οποία νομίζω είναι, δεν ξέρω αν θα είναι το χιλιάδικο, και δεν ξέρω το 7, το 6, το 8, το 9, προηγούμενο ετών και λόγω του Καλλικράτη και λόγω της συγχωνεύσης των οικονομικών υπηρεσιών ζητήσαμε διαστάρωση στοιχείων. Η οικονομική υπηρεσία και το 11 και το 14 δεν απάντησε. Ως εκ τούτου, καλό είναι να διαβαστεί η επιστολή που στείλαμε στην οικονομική υπηρεσία τονίζοντας ότι κύριε ζητούμε να διαστάρουμε. Αν αυτά τα τιμολόγια από τους περιφερειακούς δήμους Γόργενης, Αγίου Γεωργίου και τα λοιπά έχουν πει ότι όχι. Αυτά είναι τα δύο τιμολόγια. Για την αποκατάσταση της αλήθειας. Προφανώς δεν αναφέρομαι σε τιμολόγια που αφορούν εφημερίδες. Αναφέρομαι σε άλλα πράγματα, τα οποία τελευταία στιγμή, κύριε Παπ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 α� αγορές γραφείων και εξοπλισμός γραφείων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιες γραφείες, ποιος είναι εδώ πέρα. Τι γραφείο. Λοιπόν, το θέμα κλείνει. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ήδη έχουμε μια ώρα. Ακούστε, ακούσατε. Αν αφορά το γνωστό θέμα. Λοιπόν, έχεις το λόγο. Πιστεύω, πόσα λεπτά θες. Ένα, δύο λεπτά. Ένα, σας ακούμε. Αν αφορά το γραφείο που αγόρασα προσωπικά από το γιο μου του Παπαντώνιου όταν έγιναν τη Δήμα. 450 ευρώ. Μία καρέκλα 150 ευρώ. Τα πλήρωσα όλα από την τσέπη μου, είναι εξοφλημένα και αυτά είναι φωτοτυπίες, τα οποία δεν ξέρω ποιος θα μου σχόλησε εγώ. Φωτοτυπίες δεν ισχύουν τιμολόγια. Είναι πληρωμένα από μένα όλα προσωπικά. Η επάνω στο γραφείο ως αντιδήμαρχος, δηλαδή οι πίνακες, τα χαλιά, το γραφείο και η πολυθρόνα πληρώθηκαν από μένα εξ ολοκλήρου. Αν εννοεί αυτές τις φωτοτυπίες. Κυρία και πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.